Τα τρένα είναι κολοσιαία. Κάθε σύγκρουση λοιπόν ή εκτροχιασμός αποκαλύπτει σε όλη της τη ζωφερή μεγαλοπρέπεια την καταστροφική δύναμη των σειρμών. Όσο για τους τραγικούς επιβάτες, δεν είναι και πολλά αυτά που μπορούν να κάνουν για να αποτρέψουν το μοιραίο, και έτσι άθελά τους ακολουθούν την τρελή πορεία του σειρμού προς τον όλεθρο. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα αναφερθούμε στα πιο φωνικά δυστυχήματα της σιδηροδρομικής ιστορίας, αυτά που μέτρησαν τις μεγαλύτερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Πολλές φορές ο αριθμός των θυμάτων παραμένει αδιευκρίνιστος, και αυτό διότι πολύ συχνά η ακριβής καταγραφή των επιβενόντων δεν είναι εφικτή. Φεβρουαρίου 2002, δύο ταξιμερώματα. Ξαφνικά, το πέμπτο βαγόνι του τρένου εκρήγνεται και παίρνει φωτιά. Οι πύρινες γλώσσες τυλίγουν γρήγορα και τα γειτονικά βαγόνια. Παγιδευμένοι μέσα στον πύρινο τρένο που δεν μπορεί να κινητοποιηθεί, οι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι κοντά στις 2 ώρες μέχρι ο μηχανοδηγός να καταφέρει να το σταματήσει. Ο απολογισμός: 7 βαγόνια παθρακώθηκαν ολοσχερώς, στέλνοντας στο θάνατο 383 ψυχές, νούμερο που αμφισβητείται εξαιτίας του ότι η λίστα των επιβατών είχε καεί. Επιπλέον, οι σωροί πολλών ανθρώπων είχαν μετατραπεί σε στάχτες, κάνοντας την αναγνώρισή τους αλλά και την καταμέτρηση των θυμάτων πρακτικά αδύνατη. Έτσι, διάφοροι φορείς άρχισαν να μιλούν ακόμα και για 1000 νεκρούς. Ιανουαρίου 14, 1985, έξω από την πόλη Έιγος. Στο επιβλητικό φαράγγι του ομώνυμου ποταμού και πλησιάζοντας το σιδηροδρομικό σταθμό, το τρένο εξπρές εκτροχιάζεται εξαιτίας της ηλικιώδους ταχύτητας που είχε πάνω στη γέφυρα, στέλνοντας στα βάθη του φαραγγιού τα βαγόνια του μαζί με τους 1000 εκτιμόμενους επιβάτες του τρένου. Οι 428 έχασαν τη ζωή τους και οι υπόλοιποι βγήκαν από το πολύ νεκρό δυστύχημα βαριά τραυματισμένοι. Ο μηχανοδηγός, που ήταν και ο υπαίτιος της καταστροφής, συνελήφθη αμέσως μετά τον όλεθρο που προκάλεσε. Δεκεμβρίου 26, 2004. Ο φωνικός σεισμός βορειοδυτικά της Σουμάτρα είχε κατάληξη να δημιουργηθεί ένα γιγαντιαίο τσουνάμι και να στερήσει τη ζωή σε 280.000 ανθρώπους. Την ίδια μέρα συνέβη ωστόσο ακόμα ένα γεγονός που πέρασε στα ψηλά της ασύλληπτης τραγωδίας. Το επιβατικό τρένο «Βασίλισσα της Θάλασσας», στο οποίο ήταν στιβαγμένοι 1.500 άνθρωποι, περνούσε ξυστά από την ακτή όπου χτύπησε το πρώτο κύμα. Το ακινητοποιημένο τρένο έμοιαζε ξαφνικά παράδεισος, καθώς δεν έπαθε τίποτα από τα ορμητικά νερά. Τότε επιβάτες και περίοικοι στιβάχτηκαν στο εσωτερικό του για να προστατευτούν από τα μανιασμένα νερά. Τότε ένα δεύτερο και μεγαλύτερο κύμα χτύπησε το τρένο, το εκτροχίασε και το παρέσυρε μακριά. Όσοι δεν καταπλακώθηκαν από τα βαγόνια συνάντησαν το θάνατο από πνιγμό, καθώς έμειναν εγκλωβισμένοι μέσα στα βαγόνια και μέσα σε έναν υγρό τάφο. Μόλις μία χούφτα επιβενόντων επιβίωσαν από αυτή την τραγωδία. Ιουνίου 4, 1989, και πραγματοποιείται το πιο φωνικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της Ρωσίας. Αιτία του δυστυχήματος αυτού, η διαρροή σε αγωγό φυσικού αερίου που απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες προπανίου και εγκλώβησε το τρένο σε μια χαράδρα έξω από την πόλη Ούφα. Μάλιστα, οι υπεύθυνοι του εργοστασίου, όταν ανακάλυψαν τη χαμηλή πίεση του αγωγού, αντί να ψάξουν αν υπήρχε διαρροή, αύξησαν απλώς την πίεση για να εξορροπήσουν τις απώλειες. Έτσι, όταν τα 2 επιβατικά τρένα που μετέφεραν περισσότερους από 1.200 επιβάτες πέρασαν το ένα δίπλα από το άλλο,
Οι σπίθες από τις ράγες πυροδότησαν το εξαιρετικά εφλεκτό νέφος, δημιουργώντας μια μεγάλη σε μέγεθος έκρηξη που έγινε ορατή ακόμα και από 100 χιλιόμετρα μακριά. Οι πύρινες γλώσσες κατέκαψαν τα πάντα σε μια ακτίνα χιλιομέτρων, καταστρέφοντας ολοσχερώς τους δύο σειρμούς. Μάλιστα, πολλά από τα τραγικά θύματα του ατυχήματος ήταν παιδιά. Ήταν 12 Δεκεμβρίου του 1917, όταν χίλιοι περίπου Γάλλοι στρατιώτες επέστρεφαν από το μέτωπο στο σπίτι τους για τα Χριστούγεννα. Εξαιτίας όμως της ανεπάρκειας του τότε γαλλικού σιδηροδρόμου, το τρένο υποχρεώθηκε να μεταφέρει 19 σε συνωστισμό με κόσμο βαγόνια, παρά τη σφοδρή άρνηση του μηχανοδηγού. Κατεβαίνοντας λοιπόν τις απόκριμνες πλαγιές των Γαλλικών Άλπαιων, ο οδηγός συνειδητοποίησε ότι τα φρένα ήταν αδύνατο να σταματήσουν το σειρμό, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες που έκανε. Το αποτέλεσμα ήταν να υπερθερμανθούν τα φρένα και να τυλιχθούν στις φλόγες. Έτσι, μετά από μερικά χιλιόμετρα ξέφρενης πορείας, το πρώτο βαγόνι εκτροχιάστηκε κοντά στο χωριό Saint-Michel-de-Maurienne και τα επόμενα συγκρούστηκαν επάνω του, πριν τυλιχθούν όλα στις πύρινες γλώσσες μέσα σε λίγα λεπτά. Από τους 1000 περίπου στρατιώτες που μετέφερε το τρένο, μόλις οι 425 κατάφεραν να αναγνωριστούν. Το δυστύχημα έγινε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα φρένα του μοιραίου επιβατικού τρένου παρουσίασαν δυσλειτουργία την ώρα που ο σειρμός κατηφόριζε σε μία απότομη πλαγιά κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό της Κιουρέα. Στα 26 βαγόνια του σειρμού είχαν επιβιβαστεί πρόσφυγες και τραυματισμένοι στρατιώτες που προσπαθούσαν να φύγουν και να γλιτώσουν από τη γερμανική επέλαση. Ο μηχανοδηγός έκανε τα πάντα για να ανακόψει την ταχύτητα του τρένου, αν και πολύ σύντομα φάνηκε ότι αυτό ήταν ανεξέλεγκτο. Αναπόφευκτα, το τρένο εκτροχιάστηκε κάποια στιγμή και τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες, στέλνοντας στο θάνατο εκατοντάδες ανθρώπους. Δυστυχώς ο πόλεμος και οι τόσοι πολλοί λαθρεπιβάτες έκαναν την καταμέτρηση των νεκρών τουλάχιστον ανακριβή. Ιανουαρίου 1915, η Μεξικανική Επανάσταση ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Ο πρόεδρος Βενουστιάνο Καράντσα διέταξε τότε τις οικογένειες των δυνάμεών του να μετακινηθούν από την Γκουανταλαχάρα προς το νεοαποκτηθέν προπυργιό του. Έτσι, στις 22 Ιανουαρίου του 1915, ένα ειδικά τροποποιημένο τρένο με 20 υπεφορτωμένα βαγόνια αναχώρησε από την πόλη, με τους ανθρώπους κυριολεκτικά στιβαγμένους εντός του, άλλοι να κρέμονται από τα παράθυρα και άλλοι να κάθονται στην οροφή των βαγονιών. Ήταν τέτοιο το βάρος του σειρμού που, κατεβαίνοντας μία απότομη πλαγιά, ο μηχανοδηγός έχασε τον έλεγχο και το τρένο ανεξέλεγκτο πια ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και εκτροχιάστηκε σε μία βαθιά χαράδρα. Λιγότερο από το 1/3 της επίσημης καταμέτρησης των επιβατών επιβίωσαν του δυστυχήματος. Ιουνίου 1981. Το δυστύχημα έγινε κατά τη διάρκεια των μουσώνων, όταν ένα επιβατικό τρένο με 9 βαγόνια που μετέφερε περισσότερους από 1000 επιβάτες εκτροχιάστηκε και βυθίστηκε στο ποτάμι. Οι κακές καιρικές συνθήκες, η περιορισμένη ορατότητα αλλά και η αυξημένη στάθμη του νερού ήταν τα αίτια για την τραγωδία, αλλά και μία γελάδα που βρέθηκε πάνω στις ράγες της σιδηροδρομικής γέφυρας. Ο μηχανοδηγός φρέναρε απότομα και τα βαγόνια εκτροχιάστηκαν και βρέθηκαν μέσα στο νερό. Οποιαδήποτε βοήθεια ήταν ώρες μακριά και μέχρι να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία, οι περισσότεροι επιβάτες είχαν πνιγεί, είχαν παρασυρθεί από τα μανιασμένα νερά. Σημειώνω ότι περισσότερο από 300 θύματα του δυστυχήματος
δεν βρέθηκαν ποτέ. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η έλλειψη σε κάρβουνο ποιότητας έφερε μια καταστροφή αλλιώτικη από τις άλλες. Η καύση φτηνών και κατώτερης ποιότητας καυσίμου απελευθέρωνε στην ατμόσφαιρα τεράστιες ποσότητες του αόσμου μονοξιδίου του άνθρακα, που θα γινόταν η αιτία που θα μάστιζε τις ζωές των επιβατών ενός τρένου της πολεμικής Ιταλίας. Ήταν 2 Μαρτίου του 1944, όταν ο υπεφορτωμένος σειρμός νούμερο 8017 μπήκε σε τούνελ και σταμάτησε εκεί περιμένοντας το πράσινο φως του σταθμάρχη. Το πλήρωμα και οι επιβάτες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν και μερικές εκατοντάδες λαθρεπιβάτες, νικήθηκαν από την φωνική μανία του τοξικού αερίου. Οι μόνοι επιζήσαντες ήταν οι επιβάτες των τελευταίων βαγονιών, τα οποία παρέμειναν εκτός σύραγγα στον καθαρό αέρα. Ιανουαρίου 1944, κοντά στο ισπανικό χωριό Τόρε Ντελ Μπιέρθο, το ταχυδρομικό τρένο μπαίνει με ταχύτητα στο τούνελ, με κατάληξη να συναντήσει εκεί ένα επιβατικό σειρμό με 3 βαγόνια που έκανε λυγμούς. Η σύγκρουση ήταν μοιραία και σαν να μην έφτανε αυτό, ένα άλλο εμπορικό τρένο με 27 βαγόνια που μετέφεραν κάρβουνο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, κάνοντας τη σύγκρουση σωστή καραμπόλα. Η τεράστια πυρκαγιά από τη σφοδρότητα της συγκρούσης έγινε αδιαλείπτως για 2 ημέρες, απαθρακώνοντας ό,τι απέμεινε από τους επιβάτες και το προσωπικό των 3 σειρμών. Εξαιτίας του γεγονότος μάλιστα ότι πολλοί από τους επιβάτες ταξίδευαν χωρίς εισιτήριο, ο πραγματικός αριθμός των απολειών παραμένει μυστήριο, μέχρι και σήμερα, καθώς η φωτιά εξαφάνισε κάθε ίχνος ανθρώπινης παρουσίας. Οι λίγοι που επιβίωσαν πάντως έκαναν λόγο για ξέχυλο από επιβάτες τρένου, στέλνοντας το φόρο αίματος τους 500 και επιπλέον νεκρούς. Κλείνουμε το σημερινό κεφάλαιο με την ευχή να μην ξανασυμβούν τέτοια πολύ νεκρά δυστυχήματα και να μην χαθούν ξανά χιλιάδες αθώες ψυχές.